θείος σας, ότι εσείς με έναν άλλο εχμάλωτο που τον λέγανε Νίκο, αλλά δεν θυμάστε το επώνυμό του, πήγατε να δουλέψετε σαν μαραγκή στη βίλα του Κεμάλ στην Άγκυρα. Δουλεύαμε στο Μουταφά Εμιλία, μια οργάνωση τουρκική. Και από εκεί ζήτησε ο Κεμάλ δύο μαραγκή για το σπίτι του. Ναι. Και στείλανε εμάς, εμένα και τον Νίκο. Και έτσι πήγατε στη βίλα του Κεμάλ και στην Άγκυρα. Πήγαμε 6 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Εκεί μας ρώτησε πάλι από πού είσαστε κι αυτά. Μου λέει, δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Τώρα μου λέει, την ιστορία την ελληνική την ξέρεις, δεν την ξέρω. Τον Αθανάσιο Διάκο λέει, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τους αγώνες του 21, τον Ιμπραήμ, όλα αυτά τα ξέρεις. Λέω, ναι, τα μαθαίναμε σχολείο. Την τουρκική ιστορία λέει, την ξέρεις, δεν την ξέρεις. Εδώ που μεγάλωσες και γεννήθηκες, αυτός τον τόπο, δεν ξέρεις την ιστορία του. Ξέρεις τη δική σας. Εκκλησίες είχατε τεράστιες. Και ο σταυρός ο δικός σας περνούσε στο ύψος από τα τζαμιά τα δικά μας. Και το είχαμε σε προσβολή αυτό. Στα σχολεία τραγουδάγατε όταν είχατε, λέει, οδική. Εσείς τον Τούρκο σφάξετε, τον Τούρανο σπαράξετε. Ήταν έτσι. Θυμάσαι, λέει, του απέργητο θέατρο στην Πελαβίστα. Αυτό το θέατρο έπαιζε, λέει, όλο Κολοκοτρώνη, Καρασκάη και Αθανάσιο Διάκο. Τα ξέρω όλα αυτά και μόνο. Τα ξέρω, ναι. Θεσσαλονικός ήταν. Θεσσαλονικός, αλλά ήταν και τόσο μπασμένος στα δικαιώματα των Ελλήνων. Και... Του λέγανε του Αθανάσιου Διάκου να αλλάξει τις πίστες σου και τους έβριζε και τους έλεγε μουρτάτες. Πού βρισκόσαστε, λέει, και τα λέγατε αυτά και τα κάνατε. Το θέατρο, λέει, κάτασπρα από φουστανέλα και καριοφύλλη και για τα γάνια. Χαλάγατε τον κόσμο, λέει, με τα καριοφύλλα στα θέατρά σας. Δεν σας απαγορεύσαμε ποτέ. Τι παράπονο, όποιος αγόραζε μέσα στα διοικητήρια, όλο εσείς αγοράζατε. Εμείς είμαστε πάντοτε πολίτες. Όλο αγοράζατε, κανένας Τούρκος δεν αγόραζε. Εσείς είχατε τα εμπόρια στα χέρια σας, όλα δικά σας ήταν. Γι' αυτό τη βγάλαμε Γκιαούρη Σμύρ, λέει. Ελληνική Σμύρνη. Ελληνική Σμύρνη. Γιατί πήγατε θέλοντες, λέει, στον ελληνικό στρατό και μας χτυπήσατε. Χτυπήσατε την ίδια σας την πατρίδα, λέει. Δηλαδή, σκάψατε το λάκκο σας. Και τόσοι που μείνατε ζωντανοί πολλοί είναι, έπρεπε κανένας να μην φύγει από εδώ, να σφαχτείτε όλοι. Όταν τα έλεγε αυτά, ήταν ερεθισμένος. Είχε πάρει φωτιά. Μου κάνει εντύπωση. Αν μας καλύσεις, μου λέει, τα δόντια, θα βγάλεις ακόμα κομμάτια από κρέας τουρκικά. Κάποιο ιστορικό λάθος έκανε εδώ, μου φαίνεται. Άλλα δόντια και άλλο κρέας μιλούσε. Ναι. Πώς ήταν η γυναίκα του Κεμάλ, πώς ήταν έτσι σαν... Ήταν ψηλή κοπέλα, εύχαρη σε παρουσίαση, πολύ όμορφη. Τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι έστω και προπολεμικά, μάθανε οι δικές μας γυναίκες και βάφαν τα νύχια τους κόκκινα. Αυτό. Αυτή τα άβαθε από τότε. Από τότε. Ήτανε πρωτοποριακή. Είναι τουρκικό μακιγιάζ αυτό, το κόκκινο νύχι. Α, ναι. Αυτοί το λέγανε Κίνα. Κίνα. Το κόκκινο, ναι, χρώμα αυτό. Δεν έχουμε έχρωμη τηλεόραση, δυστυχώς, για να δούμε τα νύχια της Λοτσιφέ Χανούμ, αλλά έχουμε ένα φιλμ που γυρίστηκε την εποχή εκείνη, την εποχή των γάμων του Κεμάλ με την Λοτσιφέ Χανούμ, στη Σμύρνη του 1923. Είναι αυτό που βλέπετε, κύριε πολίτη. Είναι αυτή. Ναι. Και εδώ είναι με το Κεμάλ. Μάλιστα. Στον κήπο της μέσα θα είναι. Το ένα του μάτι ήταν γυάλινο. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέπω ότι είναι κάπως αψύχο, κάπως νεκρό. Ναι. Θα φανεί καλύτερα εδώ. Εδώ φαίνεται περισσότερο. Ήταν γυάλινο μάτι. Γυάλινο. Ψεύτικο μάτι. Να το. Και φορούσε αυτό το σκούφο από το αστρακάν πάντα. Ναι. Όλοι οι αξιωματικοί αυτά τα σκούφα χωράγανε, ναι, έτσι, σαν τους, εδώ είναι σαν τους κοζάκους. Οικογενειακή φωτογραφία μετά το γάμο τους. Όλα αυτά έγιναν στη βίλα του Κεμάλ, κύριε πολίτη, στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα. Εκεί που δουλεύατε εσείς και ο Νίκος. Τι έγινε από την ευκαιρία ο Νίκος μετά? Καταρχήν το επώνυμό του δεν το μάθετε ποτέ, δεν το θυμάστε? Δεν το θυμήθηκα. Ναι. Δεν έτυχε να βρεθείτε ξανά? Ποτέ δεν συναντηθήκαμε. Από τότε? Μόλις βγήκαμε στον Πειραιά από το...
καράβι. Αυτό που μας είχαν καραντίνα στην Ψιτάλια, βγήκαμε στον Πειραιά, σκροπήσαμε που λένε σαν τα τέκνα του λαού από διάφορες κατευθύνσεις, στο Μπαγκράτη, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύρα, στη Μακεδονία, στη Μυτιλίνη, στη Χίο. Δεν ξέρετε αν ζει, αν πέθανε, αν έχει παιδιά, δεν μάθετε τίποτα ποτέ. Τίποτα δεν είναι. Τα ρωτάω όλα αυτά κύριε Πολίτη, γιατί μοιραστήκανε μαζί του μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι οι μόνοι Έλληνες στρατιώτες που είδαν από κοντά τον γκρίζο λύκο, όπως λέγανε τότε τον Κεμάλ. Ήσταν οι μόνοι που τον είδατε που τον πλησιάσατε. Και τον κουβεντιάσατε. Λοιπόν, κάναμε μια έρευνα και μάθαμε πως το επώνυμο του Νίκου που ήσασταν μαζί εχμάλωτοι ήταν Καμιλέρης. Τον λέγανε Νίκο Καμιλέρη. Ε? Ε, δεν είναι. Ναι. Το ζήτησα και το έψαξα γιατί ήταν ένα ντοκουμέντο. Τον βρήκαμε, τον ανακαλύψαμε ύστερα από 55 χρόνια και απόψε θα ξαναδείτε τον σύντροφό σας που έρχεται από τα βάθη των χρόνων για να σας θυμίσει τη Μικρά Ασία του 1923. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Καμιλιέρης. Τι κάνεις αγόρι, τι κάνεις, καλά, καλά Νίκο. Τη σημερινή μας συνάντηση, ύστερα από 54 χρόνια, την οφείλουμε στον κύριο Φρόντι Γερμανό. Αφήστε με να παίξω εδώ, μιλάει η ιστορία κύριε Καμιλιέρη, και αυτό που βλέπω και αυτό που είδατε παιδιά κύριε Πολίτη, είναι λίγο σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Ίδιος είναι, αν και γέρασε. Ίδιος ξυλός και ευθυτεμίστες. Θυμάσαι όταν καρφώναμε στο Μουταφά Εμιλιέ που καρφώναμε τις τσίτες και είπαμε τις αποστάσεις. Ναι. Πώς θα τις κανονίσουμε, ή εσύ ή εγώ είπαμε ότι πρέπει να βάζουμε το δάχτυλο, να βάζουμε την πύχη και να καρφώνουμε. Ο ένας από τη μία, ο άλλος από την άλλη. Το θυμάσαι αυτό? Ναι, το θυμάσαι. Θυμάμαι τον Τουρκαλά που μπήκε μέσα ένας 19 και γύρευε να του κάνουμε μπαούλο να βάζει τα ρούχα του. Ναι. Και αρπαχτήκαμε στο ξύλο με τον 19 τον Τούρκο. Μας πήγανε πάνω στο διοικητή. Πάγαμε από κανένα δυο χαστούκια εμείς, αλλά ο 19 έφαγε πολύ ξύλο. Αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα. Γιατί έβαλα φουρνέλογο εκεί. Μας ρώτησε ο Τούρκος, ο διοικητής. Εσύ βρε μου λέει, Γιαούρη, τόλμησες να σηκώσεις να χτυπήσεις, λέει, Τούρκος στρατιώτη. Ο λοχαγός ήταν αυτός, ο κύριος μας έλεγε τα χταμποζάν. Το θυμάσαι? Τα χταμποζάν μας έλεγε. Δηλαδή, μας τον χαλαστίδες. Το πιο σημαντικό για μένα, αν θέλετε έτσι, σαν δημοσιογράφος που το βλέπω, σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος, είναι ότι έχετε γέλιο όταν θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα για 55 χρόνια. Μάλιστα. Αυτή είναι η νίκη. Ναι. Αν τύχαινε να βρεθείτε στον δρόμο, οι δυο σας θα γνωρίζετε τον Αστανό. Δεν τον γνωρίζω. Όχι, δεν θα γνωρίζω. Όχι, κάποια φυσιογνωμία μου δείχνει. Ναι, το στυλ του είναι ίδιο. Μου δείχνει κάτι. Τα μάτια του γαλανομάτης, λεπτός, αδύνατος, ήταν όμορφος, πολύ όμορφο παιδί. Ήταν όμορφο παιδί. Ήταν πολύ όμορφο. Και μοιραστήκατε. Είχε αέρα, έτσι ψηλός όπως περπατούσε. Κατσαρομάλης σήμερα. Θυμάσαι. Κατσαρομάλης. Πείτε μου. Είχατε επισκεφτεί καθόλου μετά από αυτά τη Μικρά Ασία, πήγατε καθόλου, έτυχε να πάτε? Εγώ όχι. 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 Εγώ εάν πάω, ίσως δεν θα γυρίσω. Σε αυτό λέω και εγώ. Έχουμε ένα φιλμ της σημερινής Σμύρνης, της Σμύρνης του 1976 νομίζω, τραβηγμένο μέσα από το τζάμι ενός τουριστικού λεωφορείου. Κρατάει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, το γύρισε ο Βασίλης Μάρος. Είχα τη φωτογραφία της Μύρης και... Δείτε το φίλμα αυτό κύριε Καμιλιέρη, και θα δείτε και την Τουρκάλα ξεναγώ ενώ περιγράφει τα αξιοθέατα της παραλίας. Αυτή είναι η παραλία της Μύρνης σήμερα. Είναι τώρα, είναι η νέα παραλία, δεν τη γνωρίζω καθόλου. Όχι, μόνο ένα, μόνο το διοικητήριο μπορώ να γνωρίσω.
Σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορείτε να δείτε ίσως και πολλά. Όχι, κύριε πολίτη. Κάει και όλες, όλη η παραλία έχει καεί και είναι νεόχτιστη. Γνωρίζετε κύριε πολίτη, τίποτα από ό,τι βλέπετε. Όχι, είναι καμένα όλα. Είναι καεί και όλοι, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μόνο το διοικητήριο. Τα διοικητήρια από εκεί που ήταν τα τουρκικά, η συνοικία τους δεν καεί και τίποτα και τα εβραϊκά. Για αυτό να μην... το φωτογραφείο εγώ. Να το... Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι αυτό στο διοικητήριο μπροστά. Είναι η πλατεία του διοικητήριου αυτή. Αυτό υπάρχει ακόμα. Το είχα, ναι, υπάρχει τώρα γιατί είναι νέο. Ναι. Δεν ξέρω πόσο άλλαξε η προκυμαία που είδαμε, κύριε πολίτη, στα χρόνια που πέρασαν. Θα άλλαξε σίγουρα. Η προκυμαία είναι ίδια, τα κτίρια δεν είναι, έχουν νέα πέσει. Κτίρια. Έχουν πέσει τα παλιά σπίτια. Έχουν πέσει ίσως όλα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία για μένα, για τη γενιά μου, για τη γενιά των νέων παιδιών που είναι απόψε μαζί μας, είναι ότι εσείς μείνετε όρθιοι μετά από όλα αυτά. Μείνετε όρθιοι, πολεμήσατε στο Πόγραδετς, λάβατε μέρος στην αντίσταση. Τώρα εσείς κάθεστε σε αναπηρική καρέκλα, αλλά στα μάτια μας είστε πάντα όρθιος. Και θα ήθελα να ξέρετε όλοι σας, όλοι όσοι πολεμήσατε σε εκείνα τα βουνά της Μικράς Ασίας, εκείνες τις μαύρες νύχτες, ότι η γενιά μου, η γενιά των παιδιών αυτών και οι γενιές που θα έρθουν σίγουρα, θα έχουν πάντα απέναντί σας, κύριε πολίτη και κύριε Καμιλιέρη, ένα μεγάλο και βαθύ χρέος. Ευχαριστώ.